Το Δημαρχιακό Μέγαρο ήταν σήμερα ο επόμενος σταθμός της ομάδας των αγροτοκτηνοτρόφων του Ρεθύμνου που χθες πολιόρκησε το δασαρχείο. Οι συγκεντρωμένοι σε ήρεμο κλίμα και υπό το βλέμμα πάνοπλων δυνάμεων της Ελλάς ζήτησαν από τον Δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη να τους παρουσιάσει τη θέση του για τους δασικούς χάρτες, για τους οποίους ζητούν την άμεση απόσυρσή τους, καθώς όπως λένε κινδυνεύουν οι περιουσίες τους. Μα γι' αυτό λοιπόν. Να έχουμε ενημέρωση. Είναι γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δασικοί χάρτες από αναπτυξιακό εργαλείο θα γίνουν αιτία κοινωνικών αναταραχών και πολλώσεων χωρίς κανένα λόγο. Γιατί δεν έγινε σωστά η δουλειά. Και σήμερα πάντως για μια ακόμα ημέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην αποκαλυπτική εκπομπή της Κρήτη TV «Ώρα Εχμής», κατά την οποία πήρε κυριολεκτικά φωτιά ο τηλεοπτικός αέρας για ένα ζήτημα που αποτελεί πλέον κοινωνικό πρόβλημα για όλη την Ελλάδα, με την Κρήτη από πολύ νωρίς να έχει διαπιστώσει τις λεπτές γραμμές που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ολόκληρων εκτάσεων από τα περιουσιακά στοιχεία κριτικών. Ενώ λοιπόν στην Κρήτη δεν υπάρχει τεκμήρια κοινότητα του ελληνικού δημοσίου, εντούτοις έρχεται το δημόσιο και δηλώνει αμέσως το κτηματολόγιο της χαρακτηριζόμενες στην ανάρτηση ως δασικές εκτάσεις ως δικές. Ερώτημα. Εάν στην τελική φάση της κύρωσης του χάρτη γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις οι δικές μου στα μπέλια του πατέρα μου χαρακτηρίζει δασικά η διεύθυνση δασών και τελικώς δεν είναι δασική έκταση, αλλά εμένα μου την έχει δηλώσει το κτηματολόγιο και έχω ταλαιπωρηθεί 10 χρόνια στα δικαστήρια και δεν μπορώ να κάνω γονική παροχή και δεν μπορώ να πουλήσω και να προσημειώσω. Ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή την ομιλία? Εν ώψη της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή με μοναδικό θέμα συζήτησης στους δασικούς χάρτες, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου παραδέχτηκε μιλώντας στην Κρήτη TV ότι χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρούνται άδικα και άσκοπα επειδή, όπως είπε, το ίδιο το κράτος δεν εφάρμοσε τους νόμους του. Ο ίδιος τόνισε ότι η πολιτεία θα πρέπει εδώ και τώρα να διορθώσει τους δασικούς χάρτες και να ενισχύσει παράλληλα την διαχρονικά υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία, ώστε να μην φανεί η γύμνια της κατά την κατάθεση χιλιάδων ενστάσεων. Η πολιτεία να ξεκαθαρίσει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με το ιδιοκτησιακό και με τα διάφορα αυτοφυή φυτά που λόγω της ξηροθερμικότητας του κλίματος στην Κρήτη αναφύονται και δεν είναι υποχρεωτικό να προσδίδουν και δασικό χαρακτήρα, και να δοθεί δεύτερη φάση στους πολίτες αφού κάνει η πολιτεία τη δουλειά τους για να κάνουν τις ενστάσεις. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι που εξ αρχής δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους, αποχωρώντας από το Δημαρχείο και πριν καταλήξουν στο υποκατάληψη δασαρχείο, προχώρησαν σε ολιγόλεπτη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το πολιτικό γραφείο του Ρεθμιώτη Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη στο Κολωνάκι. Πάντως, οι κινητοποιήσεις προσανατολίζονται τις επόμενες ημέρες και η Συντονιστική Επιτροπή στο Ηράκλειο, προτείνοντας τη συμβολική κατάληψη του δασαρχείου.